Κοιτάξτε, δεν θα έπαιρνα το λόγο αν δεν χρησιμοποιούσε ένα ρήμα. Είπατε ότι αυτή η κατάσταση το 2015 πονάει την αξιωματική αντιπολίτευση. Και είπα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Την κοινωνία πονάει. Η πράξη και η παραλήψη σας την κοινωνία πονάει. Τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα που επιβάλλατε είναι έμπνευση, ιδιοκτησία και εκτέλεσή σας. Και θα επαναλαμβάνω, το αν πείθουμε ή δεν πείθουμε θα μου επιτρέψει να το κρίνει ο καθένας. Μπορώ να ολοκληρώσω. Μην διακόπτε. Ελάτε, κύριε Στεκούρα, αναπτύξτε το σκεπτικό σας. Σύντομα, σας παρακαλώ. Από τα μέτρα σας η ελληνική κοινωνία υποφέρει. Δεύτερον, σας είπα και πάλι κάτι. Το 2014 μειώθηκαν φόροι. Κάποιοι όποιοι μειώθηκαν. Μπορείτε να μου πείτε έναν φόρο που μειώσατε εσείς. Έναν φόρο ο οποίος μειώσατε εσείς. Διότι λόγω της υπερήφανης διαπραγμάτευσης μειώθηκαν οι δημοσιονομικοί στόχοι, άρα μειώθηκαν και τα μέτρα. Μπορείτε να μου πείτε ένα πράγμα. Ούτε ένα. Τον αντίον, αυξήσατε τους φόρους. Και το επαναλαμβάνω. Οι φόροι, όπως το έχουν παραδεχτεί τα περισσότερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι έμπνευσης, ιδιοκτησίας και εκτέλεσή σας. Είναι δική σας φόροι. Και κάτι για το ΕΤΙΔΕ. Ίσως δεν έχετε εικόνα του ιστορικού, γιατί έχετε μείνει στη δήλωσή σας ότι δεν έχουμε καμία δέσμευση για τον ένφια το 2016. Το επαναλαμβάνω, το έχω καταθέσει στα πρακτικά. Αυτό είπατε. Και βάλατε τελεία μετά. Τελεία. Να είμαστε σαφείς. Σε ό,τι αφορά το παρελθόν, η κατάργηση του ΕΤΙΔΕ έγινε σε δύο φάσεις και η θέσπιση φόρου ακίνητης περιουσίας, ο ένφια το 2014, ήταν κατά 30% χαμηλότερος από το επίπεδο του 2012. Με αποτέλεσμα, πάνω από το 90% των υπόχρεων να καταβάλει κάτω από 500 ευρώ. Αυτό παραλάβατε και αυτό όχι μόνο το διατηρήσατε, αλλά και το αυξήσατε.